Το μέλλον των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ο εκλογικός νόμος, το ΕΣΠΑ και φυσικά το μέλλον των ορεινών δήμων τέθηκαν εντός και εκτός σημερινής διάταξης στο ειδικό θεματικό συνέδριο με θέμα ισότιμη συμμετοχή των ορεινών δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας που έγινε στην ακριτική Κόνιτσα, παρουσία των κυρίων Σκουρλέτη και Τσιρόνη, καθώς και δεκάδων αυτοδιοικητικών. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με το χαιρετισμό του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη, που στην κεντρική εισήγησή του ξεκαθάρισε ότι δεν θέλουν αλλαγή στον εκλογικό νόμο, ούτε και μείωση του χρόνου της θητείας των αυτοδιοικητικών, ενώ παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση να τους καλέσει σε πραγματικό διάλογο. Ο κύριος Πατούλης για ακόμη μια φορά υποστήριξε ότι δεν μπορεί ο αιρετός δήμαρχος να εξαρτάται από τον εκάστοτε αιρετό περιφερειάρχη για το αν θα ενταχθούν, όπως είπε ή όχι, έργα απαραίτητα στο ΕΣΠΑ, επαναλαμβάνοντας έτσι τη θέση ότι θα πρέπει να υπάρχει διακριτός ρόλος που θα συνοδεύεται φυσικά με ανάλογους πόρους. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ μίλησε για το κεντρικό κράτος, λέγοντας ότι δεν είναι πλέον ικανό να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα που το ίδιο δημιούργησε. Χρειαζόμαστε, είπε χαρακτηριστικά, μια ριζική μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους, στο μοντέλο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Απαιτείται, είπε μεταξύ άλλων, γενναία αποκέντρωση. Θα έλεγα ότι σε αυτή την προσπάθεια που δεν περισσεύει κανείς, θα πρέπει όλοι μας ενωμένοι να δημιουργήσουμε εκείνες τις δυνατότητες και συνθήκες στις οποίες θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη χώρα μπροστά. Χαιρετισμό στο συνέδριο απέφθαιναν ο πρόεδρος της ΠΕΔΗ Πύρου Γιάννης Λόλος αλλά και ο οικοδεσπότης, δήμαρχος της Ακριτικής Κόνιτσας, που ευχαρίστησαν αφενός για τη διοργάνωση του συνεδρίου και αφετέρου για την ανταπόκριση από πλευράς αυτοδιοικητικών. Όσον αφορά τις προτάσεις για τους ορεινούς δήμους, ο κύριος Πατούλης ανέφερε ότι μεταξύ αυτών που προτείνουν είναι η εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους που να περιλαμβάνει ειδικό κανονιστικό πλαίσιο, πρόσθετη χρηματοδότηση, διοικητική και τεχνική υποστήριξη. Επίσης, για τις προσλήψεις προσωπικού στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, ζήτησαν να προβλεφθεί γενναία αύξηση της μοριοδότησης εντοπιότητας καθώς και οικονομικά κίνητρα για να καλυφθούν οι πρόσφατες οικονομικές ανάγκες των υπαλλήλων για τη διαμονή, τη διαβίωση και τις μετακινήσεις. Ο κύριος Πατούλης στην κεντρική του ομιλία είπε ότι είναι αντίθετη στην αλλαγή του εκλογικού νόμου για την ανάδειξη των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, αν αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και την ομαλή λειτουργία των Δήμων. Ενώ λένε ναι στην αναλογική εκπροσώπηση όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, αρκεί όμως να διασφαλιστεί η σταθερότητα των Δήμων και να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα των πολιτών. Η απλή αναλογική, είπε ο κύριος Πατούλης, από μόνη της δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει στη λειτουργική αποδόμηση των Δήμων. Απαιτούμε, είπε, τη θέσπιση συγκεκριμένων πολιτικών για την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών και την ισότιμη αντιμετώπιση του σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι είναι αντίθετη με τη μείωση της θητείας των αιρετών της αυτοδιοίκησης από τα 5 στα 4 χρόνια. Για την Περιφερειάρχη Στατιάνα Καλογιάννη, στο χαιρετισμό της, αφού αναφέρθηκε σε όλα όσα έχει κάνει η Περιφέρεια Ηπείρου από την ανάληψη των καθηκόντων, έδωσε και μία απάντηση σε όσα είπε ο κύριος Πατούλης. Πρέπει χαρακτηριστικά να πω σε όσους ενδεχόμενα δεν γνωρίζουν και διχάζουν την κοινωνία, θέτοντας ανύπαρκτα θέματα, ότι η Περιφέρεια Ηπείρου με προγραμματικές συμβάσεις καλύπτει κενά δήμων τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Για να συνεχίσει λέγοντας ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και στο Περιφερειακό όλα τα έργα τα όρημα. Υλοποιούμε, είπε η κυρία Καλογιάννη, όλα τα έργα βιολογικών καθαρισμών, προωθούμε με προγραμματική σύμβαση όλα τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια. Ενώ τόνισε ότι υπάρχει καλή και στενή συνεργασία με τους Δήμους και ότι δεν μένει κανείς ακάλυπτος, στέλνοντας το μήνυμα και την απάντηση από πλευράς της περιφέρειας σε όσα υπόθηκαν από τον κύριο Πατούλη, που μεταξύ άλλων ανέφερε και μπούλινγκ από πλευράς περιφερειαρχών σε δημάρχους. Ενδεχόμενα δεν γνωρίζουν και διχάζουν την κοινωνία, θέτοντας ανύπαρκτα θέματα. Με προγραμματικές συμβάσεις, η περιφέρεια καλύπτει κενά δήμων τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και στο περιφερειακό, που εκείνη έχει την αρμοδιότητα, όλα τα όρημα και επιλέξιμα έργα και αυτά που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν προταθεί από τους Δήμους της. Με προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους, υλοποιεί τα έργα όλων των βιολογικών καθαρισμών ύψους 120 εκατομμυρίων. Με προγραμματική σύμβαση με τους Δήμους προωθούνται, έχουν μάλλον προωθηθεί γιατί υπογράψαμε και το ΣΔΙΠ, το μεγάλο έργο του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, προωθούνται όλα τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρειά μας. Υπάρχει πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας
με όλους τους Δήμους και κυρίως τους ορεινούς, που αντιμετωπίζουν και τα συχνότερα και μεγαλύτερα προβλήματα σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Από την περιφέρεια Υπήρου δεν έχει μείνει κανείς απολύτως ακάλυπτος ως προς τους Δήμους. Είτε αφορούν στην αντιμετώπιση ζημιών από χιονοπτώσεις, είτε από λοιπά φυσικά φαινόμενα. Η περιφέρεια Υπήρου, όπως και όλες οι περιφέρειες, έχει αναλάβει και διεκπαιρώνει με πολύ καλά αποτελέσματα και τις μετακινήσεις των μαθητών. Η συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων επεκτείνεται και σε άλλα ζητήματα. Γίνεται κοινή προσπάθεια προκειμένου να κοινοτοποιήσουμε δυνάμεις στους ορεινούς κυρίως Δήμους για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Για συντομία και οικονομία του χρόνου δεν θα επεκταθώ άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Τασούλια. Ο κύριος Τασούλιας, εκ μέρους του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη, χαιρέτησε την πρωτοβουλία. Αίσθηση προκάλεσε και η παραδοχή για την σημερινή εικόνα του πολιτικού γίγνεσθε. Ο κύριος Τασούλιας, που όπως είπε ο ίδιος, έχει περάσει από πολλές θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων και ο Δημαρχιακός Στόκος, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν έχει έλλειμμα δημοκρατίας, όπως είπε, αλλά παραγωγικότητας. Αλλά νομίζω πως σήμερα, που η προσπάθεια της χώρας είναι να βγει από αυτή την σερνάμενη δοκιμασία, η οποία δεν έχει προηγούμενο χρονικό με καμία άλλη χώρα η οποία μπήκε στην ίδια περιπέτεια με μας, τώρα που η χώρα κάνει αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ό,τι είναι αναπτυξιακό και ό,τι βοηθάει την οικονομία της χώρας, θα πρέπει να γίνει εθνική αναγκαιότητα. Εθνική αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο διάλογος ο εξαντλητικός. Εθνική αναγκαιότητα είναι η αποτελεσματικότητα των κρατικών μορφών άσκησης διοίκησης. Δεν έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα αποτελεσματικότητος και πρέπει να το παραδεχτούμε. Έχουμε πρόβλημα διαδικασιών. Έχουμε πρόβλημα με το δημόσιο λογιστικό. Έχουμε πρόβλημα με το ότι εμείς, όταν είμαστε αντιπολίτευση, κατηγορούμε την πλειοψηφία ότι είναι διεφθαρμένη και τη συνεχεία πέφτουμε στην παγίδα, γιατί όποιος αντιπολιτεύεται ως εισαγγελεύς, κυβερνά ως κατηγορούμενος.